και μετά την παράκληση των συναδέλφων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο γίνεται πιο γρήγορα, αφού προετοιμαστήκαμε, κάνουμε αυτή τη συνεδρίαση και όπως αντιλαμβάνεστε θα προχωρήσουν και άλλες μέχρι να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες αποφάσεις που θα δεσμεύουν και τους φορείς μας αλλά και τον Δήμο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τα πάντα εξαρτώνται από τα οικονομικά μέσα που διαθέτουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι το άπαν, αφού γνωρίζουμε και αυτό μπήκε ως θέμα στην προηγούμενη συνεδρίαση, γνωρίζουμε ότι η ιεράρχηση μετά από την αποτύπωση της κατάστασης είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση. Ξέρουμε πολύ καλά όλοι ότι στον ενιαίο φορέα τουρισμού αυτό που μας απασχολεί είναι η προβολή και η διαφήμιση της ΚΟ και των επιχειρήσεών της. Και είναι πολύ γνωστό και δεδομένο πως η προβολή και η διαφήμιση εξαρτάται από το προϊόν που προβάλλεις και διαφημίζεις, το τουριστικό δηλαδή προϊόν, από την ποιότητά του, από τη σταθερότητα της ποιότητάς του και από την αναζωογόνηση που συνεχώς πρέπει να εμφανίζεται και να υπάρχει εξαιτίας του ανταγωνισμού που υπάρχει σε άλλες περιοχές. Η Δημοτική Αρχή, σε συνεννόηση με το Επαρχείο και την κυρία Έπαρχο τότε, προσπάθησε να προσδιορίσει το τι τουριστικό προϊόν έχουμε και πώς αυτό ανταποκρίνεται στη διεθνή αγορά. Και η μελέτη που συνετάχθη τότε ήταν μια εξαιρετικά σοβαρή μελέτη, η οποία αναδείκνυε και τα θετικά στοιχεία του νησιού της ΚΟ, αλλά και τα αρνητικά του, αλλά κυρίως προσδιορίζει με απόλυτη σαφήνεια ότι το προϊόν είναι προς την πλευρά, το τουριστικό προϊόν είναι προς την πλευρά της καθόδου, έχει καθοδική πορεία και ότι απαιτούνται πολύ σοβαρές δράσεις ώστε να αναγεννηθεί, να αναζωογονηθεί και ως τόπος αλλά και ως επιχειρήσεις. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό και με βάση τις νέες εξελίξεις, η Δημοτική Αρχή ασχολείται στο πλαίσιο του εφικτού και του δυνατού, ασχολείται και ασχολείται κυρίως για να αναδείξει ένα νέο προϊόν στο βαθμό που μπορεί να το κάνει, γιατί αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την Δημοτική Αρχή, αλλά εξαρτάται και από τους επιχειρηματίες μας, τους νέους αλλά και τους παλαιότερους, τους παλαιούς. Θεωρώντας ότι βασικό στοιχείο του προϊόντος είναι η αναγέννηση και η αναζωογόνηση περιοχών μέσα από αναπλάσεις, αναβαθμίσεις, προστασία περιβάλλοντος, πολιτισμού κλπ. Τα συγκεκριμένα αυτά εξειδικευμένα αγαθά που έχουμε ως περιοχή πλούσια και παράλληλα να βρει και να προτάξει και να προτείνει στους νέους κυρίως επιχειρηματίες, στα νέα παιδιά, καινοτόμες δραστηριότητες, καινούριες δηλαδή δραστηριότητες, με αναζωογόνηση και των παλαιών δραστηριοτήτων, αφού όπως ξέρετε πολλές φορές πουλάμε το ίδιο προϊόν εξειδικευμένο εδώ και 30 χρόνια με τον ίδιο επιχειρηματία και το ίδιο στυλ στισήματος της επιχείρησης. Άρα σε αυτό το θέμα θεωρώ ότι η γνώση του προϊόντος και εννοώ η γνώση στους φορείς που παίρνουν αποφάσεις και που καλούνται και να υλοποιήσουν πράγματα. Η γνώση λοιπόν του προϊόντος και η γνώση της προοπτικής ανάδειξής του είναι ιδιαίτερα σημαντικό πριν πάμε στις αποφάσεις μας για την προβολή και τη διαφήμιση. Το δεύτερο θέμα είναι η προβολή και η διαφήμιση. Έχουμε πλέον ως Δημοτική Αρχή και το ξεκάθαρα το λέμε, αποσαφηνίσει εδώ και καιρό και γι' αυτό ιεραρχήσαμε τις προτάσεις μας και τις πράξεις μας σε αυτή την κατεύθυνση, ότι τα πάντα πλέον σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και όσο περνάει ο χρόνος αυτό θα αυξάνεται ως ανάγκη και ως απέτηση, περνάνε μέσα από το διαδίκτυο. Το ίδιο συμβαίνει και με την αγορά προϊόντων,
όπου ισχυροποιείται σταδιακά η πώληση και η αγορά αυτών των προϊόντων μέσα από το διεθνές ηλεκτρονικό εμπόριο. Το ίδιο συμβαίνει σταδιακά και με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα των υπηρεσιών. Αλλά πολύ περισσότερο αυτό συμβαίνει στην διαφήμιση του τουριστικού προϊόντος, όπου σε ένα τεράστιο ποσοστό πλέον περνάει μέσα από τα συστήματα τα ηλεκτρονικά, όπως τα λέτε εσείς. Εμείς οι παλαιότεροι δεν τα γνωρίζουμε τόσο καλά, για να τα εξειδικεύσουμε. Προς αυτή την κατεύθυνση δώσαμε ένα πολύ μεγάλο βάρος και εγώ χαίρομαι γιατί και ο Ξενοφών έχει την ίδια άποψη, αλλά την ίδια άποψη έχουν και όλα τα μέλη σχεδόν του ενιαίου φορέατος. Ένα πολύ μεγάλο βάρος στο να στήσουμε, να επενδύσουμε και να στήσουμε σημεία και στοιχεία που σχετίζονται με την ηλεκτρονική προβολή, διαφήμιση και πώληση. Το πρώτο λοιπόν που έχουμε να διαχειριστούμε και να κάνουμε και όλα αυτά που θα σας πω είναι σε εξέλιξη, πρέπει να τα λάβουμε υπόψη, γιατί θα πρέπει για το καθένα ξεχωριστά να αποσαφηνίσουμε τι κάνουμε, τι επενδύουμε και ποιος το διαχειρίζεται. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι δύο σοβαρά κτίρια του Δήμου μας, η Φιλαρμονική και το Ακτέον, στο κέντρο της πόλης θα διατεθούν μετά από την αλλαγή της κρίσης και την ανακαίνισή τους, που ξεκίνησε και ξεκινάει και που θα έχει ολοκληρωθεί στις αρχές της νέας περίοδου τουριστικής, θα διατεθούν για τις λειτουργίες της τουριστικής βιομηχανίας μας. Ήδη, όπως γνωρίζετε, αλλά πρέπει να τα μάθουμε, τα έχουμε πει δεκάδες φορές, δυστυχώς δεν τα ξέρουν οι περισσότεροι. Και αυτό όχι με λυπεί, δεν μας οδηγεί στο να πούμε πού πάμε, τι κάνουμε, ως φορείς πλέον, να προτείνουμε ένα ακόμα πετραδάκι παραπάνω από αυτά που εμείς σκεφτήκαμε να κάνουμε. Το κτίριο της Φιλαρμονικής, το γνωστό κτίριο της Φιλαρμονικής, όλο το κτίριο, διατίθεται για να δημιουργηθεί εκεί το ηλεκτρονικό κέντρο πληροφόρησης. Δεν ξέρω πολλά να σας πω από τι είναι αυτό. Έχει μεγάλες οθόνες, ιστορίες κλπ. Τα γνωστά που χρησιμοποιούν, ώστε οι επισκέπτες και βεβαίως και οι επισκέπτες μέσα από τα κινητά τους τηλέφωνα να πληροφορούνται το τι συμβαίνει στην ΚΟ, τι υπάρχει και τι έχουμε να προσφέρουμε. Το δεύτερο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι δημιουργείται η βάση δεδομένων του ηλεκτρονικού πεδίου πληροφόρησης, μελετών και στατιστικών που σχετίζονται με τον τουρισμό. Εκεί θα βρούμε ό,τι συμβαίνει στο Αιγαίο για τον τουρισμό, όποιες μελέτες έχουν συνταχθεί, ό,τι υπάρχει από πλευρά στατιστικών στοιχείων. Για παράδειγμα, προχτές μας έδειξαν την πολύ σοβαρή εργασία του ΣΕΤΕ που σχετίζεται με την ξενοδοχειακή υποδομή του Αιγαίου, των νησιών του Αιγαίου και το κομμάτι του χρήματος που εισπράττουν τα ξενοδοχεία ανάλογα με την κατηγορία τους και τα ενοικιαζόμενα διαμέρισμα. Ανανησί. Αυτό μας οδηγεί σε συμπεράσματα που αναγράφονται και τα οποία είναι εργαλείο για να πάρουμε αποφάσεις τι ενισχύουμε και προς τα πού πάμε. Δηλαδή για την ΚΟ είναι πρωτοφανές αυτό. Στην πρώτη σειρά αυτά που λειτουργούν, το ξέρουμε, το λέμε, αλλά δεν είναι ανάγκη να το λέμε μόνο, το τεκμηριώνουμε με στατιστικά στοιχεία. Αυτά που λειτουργούν ιδιαίτερα σοβαρά και παίρνουν την μεγαλύτερη πίτα είναι τα πέμπτες και τα πεντάστερα και τα τετράστερα ξενοδοχεία. Του ενός αστέρος και των δύο αστέρων είναι φοβερά χαμηλά, ενώ αντίθετα στην Κρήτη ή στη Ρόδο έχουν μια παρουσία πολύ καλύτερη. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα μας ωφελήσει. Άρα το παρατηρητήριο που στείνεται και για το οποίο συνεργαζόμαστε με τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, γιατί εκεί γίνεται η καρδιά όλου αυτού του συστήματος,
είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, το οποίο και αυτό θα στηθεί και που μπορούν να πούν πάρα πολλές πληροφορίες από αυτές που θέλουμε και για τα εστιατόρια μας και για τα, τις λοιπές επιχειρήσεις διασκέδασης και ούτω καθεξής, για να μας βοηθάνε. Και που θα πάει, θα εγκατασταθεί στο ΑΧΤΕΟ. Προχωράμε και δημοκρατείται με αρκετά σοβαρά ποσά η εγκατάσταση των ηλεκτρονικών πυρακίδων πληροφόρησης σε όλο την ΚΟ. Προχωράμε, φέτος το κάναμε πιλωτικά και είχε μια επιτυχία με την Ένωση Ξενοδόχων. Προχωράμε και στην δημιουργία και την υποστήριξη περιπτέρων με υπαλλήλους μας της Ένωσης Ξενοδόχων, περιπτέρων πληροφόρησης σε όλο τον σύνδεσμο, που είναι και αυτό ιδιαίτερα σημαντικό. Φέτος είχαμε, αν θυμούμε καλά, 5 περίπτερα. 5 παιδιά, 3 σημεία. 3 σημεία. Του χρόνου πρέπει να έχουμε 15-17 νέα παιδιά. Και η συνεργασία μας με την Ένωση Ξενοδόχων ήταν σε αυτό το θέμα πιλωτική και πολύ σοβαρή και πολύ καλή. Δημιουργείται το πόρταλ του τουρισμού της ΚΟ, το οποίο δωρεάν προσφέρει ενημέρωση για περίπου 2.000 πληροφορίες που σχετίζονται με σημεία της ΚΟ ενδιαφέροντος, γενικού ενδιαφέροντος, αλλά και σημεία ειδικού ενδιαφέροντος, όπως είναι οι επιχειρήσεις μας ξεχωριστά η καθεμία.